Παρελθόν αποτελεί η γέφυρα του Αγίου Ιωάννη στη Σιτία. Μετά την αυτοψία που είχαν πραγματοποιήσει, ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης είχε κριθεί αναγκαία η επίσπευση των διαδικασιών και η κατεδάφιση ήταν μονόδρομος, καθώς θεωρήθηκε επί σειρά ετών ότι ευθυνόταν για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Να γίνουν άμεσα διαδικασίες, να αποδεχτούν την πρόταση κατεδάφισης της συγκεκριμένης γέφυρας, η οποία δημιουργούσε αυτό το πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια που προηγούνται. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με το στρατό, έχουν έρθει άνθρωποι, έχουν κάνει αυτοψία, έχουν στείλει κάποιο τεχνικό δελτίο στο οποίο αναφέρουν τι πρέπει να γίνει από μάχη από την περιφέρεια σαν υποδομή. Στο σημείο αυτό θα γίνει η διαπλάτινση του ποταμού και θα τοποθετηθεί με γρήγορες διαδικασίες γέφυρα τύπου Μπέιλι. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, θα δοθεί λύση στο πρόβλημα που υπήρχε για πολλά χρόνια. Χρόνια τώρα, τρεις πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές και ήταν αιτία πράγματι ότι στη μέση είχε ένα βάθος στήριξης το οποίο δεν έπρεπε να υπάρχει. Θα πρέπει να φύγουν τα πτυχία από τη δυτική πλευρά προκειμένου να γίνει η διαπλάτηση του ποταμού. Η γέφυρα η οποία θα έρθει είναι συναρμολογούμενη από το στρατό. Πιο αναγκαίος από ποτέ μετά την καταστροφική πλημμύρα είναι ο καθαρισμός του ποταμού και των ρεμάτων, ώστε η επόμενη καταιγίδα να βρει τη Σιτία θωρακισμένη. Πρέπει να γίνει μια εκταμίευση ενός σημαντικού ποσού, το οποίο έχει αιτηθεί η αντιπεριφέρεια, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον καθαρισμό και του ποταμού και των ρεμάτων. Είναι το δεύτερο στάδιο που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην διευθυνθούν τα προβλήματα πλημμυρικά. Υπενθυμίζεται ότι η εκταμίευση των χρημάτων τις επόμενες ημέρες για τους πληγέντες της 15ης Οκτωβρίου υποσχέθηκε ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την Κρήτη.